Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε expose τα Pick Me Girls. Είναι οι κοπέλες που λένε εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες, εγώ είμαι διαφορετική. Να σημειώσω πως το Pick Me φαινόμενο δεν έχει συγκεκριμένο φύλο. Μπορούν και γυναίκες και άντρες να είναι Pick Me Girls και Pick Me Boys. Οπότε αν θέλετε να δείτε ένα δεύτερο μέρος, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Το Pick Me, Choose Me, διάλεξε. Είναι μια συμπεριφορά στην οποία η κοπέλα προσπαθεί να κάνει εμφανές ότι είναι διαφορετική από τις άλλες. Είναι ξεχωριστή, είναι καλύτερη. Για να δούμε εδώ ένα παράδειγμα. Guys, guess what shoes I'm wearing? I'm wearing Converse. I didn't want to dress up. That's so stupid. Yes, Jake, I am wearing a dress. Stop. It's so girly and I hate it. Like, you know I would rather be wearing sweatpants right now. Did you just order a salad? Is it because you're afraid to eat in front of the guys? Can I get a double cheeseburger? Isn't it so weird that I'm wearing makeup right now? Like, I could never wear as much as you are. It's just like really cakey and like so fake. Got a spray tan? Why do you care so much about what the guys think? Ew, I wish they would stop playing love songs. That's so gross. Αυτόματα βλέπει οτιδήποτε girly ως μη cool. Guys just like me because I'm so drama free. I'm just not like other girls. I never will be like other girls. Like I'm just so chill. I just don't give a Chad baby, why are you upset? Stop. This isn't like you. You don't have to fight. Look at me. Look me in my eyes. You don't have to be like this. Κατατάσσει τον εαυτό της ως νοητικά και ηθικά ανώτερη. Oh my god, guys, my eyes are such a weird color of blue, right? Like, they're so ugly. Oh, you like them? I'm just one of the boys. I just can't be friends with the girls. Like, I just don't vibe with them. All they care about is hair, makeup, boys, nails. Like, I can get down and dirty. Like, I don't throw like a girl. I don't do anything like a fucking girl. Like, I'm just such a boy. Let's just go eat chicken and burgers and eat everything because I don't give a fuck like other girls. I'm not like other girls. All girls these days are so catty. What? But aren't you also a girl? I mean, yes, but I'm not like other girls. I'm one of the boys. No, you're not. Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει το πρόβλημα του στερεοτυπημένου μισογυνισμού και το πόσο ακόμα επικρατεί στις μέρες μας. Αυτή η κοπέλα δεν έχει τα συνηθισμένα γυναικεία χαρακτηριστικά, συμπεριφορές, απόψεις, ενστερνίζοντας σεξιστικά στερεότυπα. Για παράδειγμα, δεν ενδιαφέρει να βάφεται, να φοράει φορέματα, τα κούνια, απαρνείται τα girly χαρακτηριστικά. Είναι η κοπέλα που με υπερηφάνεια, και το τονίζω με υπερηφάνεια, δηλώνει ότι έχει φίλους μόνο αγόρια γιατί δεν αντέχει τα κουτσομπολιά και τη ζήλια των γυναικών. Να σημειώσω ότι δεν είναι λάθος να έχουμε περισσότερους φίλους άντρες, να ταιριάζουμε περισσότερο με τα αγόρια, να έχουμε περισσότερα κοινά. Το λάθος είναι όταν συχαίνεσαι τις γυναικείες παρέες, γιατί είναι μέσα στο δράμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Είναι η κοπέλα που όταν τη ρωτάς ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, αντί να σου πει μου αρέσει το μπλε, θα σου πει συχαίνω με το ροζ, δεν ήμουν ποτέ σαν κι αυτές τις κοπέλες. Και θα της έλεγα αυτό, όπως είπε και κάποιος στο Twitter, το να μεγαλώνεις και να οριμάζεις είναι το να ξεπερνάς το παράλογο μίσος σου για το χρώμα ροζ. Ή όταν τη ρωτήσουν ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι όταν ήσουν μικρή. Αντί να σου πει μου άρεσε να παίζω με αυτοκινητάκια, θα σου πει εμένα δεν μου άρεσε ποτέ να παίζω με κούκλες και Barbie. I'm just like you, I'm just like you, you're just like me. It's something anyone can see. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να μη σου αρέσει το μακιγιάζ, να είσαι αγοροκόριτσο, να παίζεις μπάλα, να κάνεις περισσότερη παρέα με τους άντρες. Ίσα-ίσα αυτά τα στερεότυπα πρέπει επιτέλους να καταρριφθούν και ο καθένας να εκφράζεται και να ζει όπως θέλει. Το πρόβλημα έρχεται όταν μια γυναίκα προσπαθεί να ρίξει μια άλλη για να φανεί καλύτερη και όταν την ανταγωνίζεται αντί να τη στηρίζει. Θα το χαρακτήριζα ως ένα είδος αντιφεμινισμού. Πάλι πηγάζει από την πατριαρχική εποχή, όπου η αξία της γυναίκας εξαρτάται από την αποδοχή των αντρών. Πατριαρχία είναι το σοσιοπολιτικό και κοινωνικό σύστημα όπου οι άνδρες έχουν την κυριαρχία και την εξουσία πάνω στις γυναίκες. I can be smart when it's important, but most men don't like it. Στην εποχή εκείνη υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες. Μία γυναίκα πρέπει να είναι θλιπτρεπής, να μιλάει με γλυκύτητα, να προσέχει την εμφάνισή της. Έπρεπε να ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα έτσι ώστε να είναι μία σωστή κόρη, μητέρα, σύζυγος. I was brought up a proper lady. I wasn't meant to understand things. I'm just meant to look pretty and then someone nice will marry me. Επειδή δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας και γίναμε μακρηγορό, μετά την πτώση της πατριαρχίας, μετά το πρώτο και το δεύτερο κύμα φεμινισμού και μετά το κίνημα της νέας γυναίκας, εμφανίστηκαν δύο είδη γυναίκες. Η girl γυναίκα και η νέα γυναίκα. Ήταν η μορφωμένη γυναίκα, αυτή που πρωτοπορεί. Άρχισαν όμως να βλέπουν την girl γυναίκα ως ένα κατώτερο από το ανθρώπινο που κρατούσε πίσω το γυναικείο φύλο. I just love finding new places to wear diamonds.
Η πίκμη κοπέλα στις μέρες μας προσπαθεί να αποφύγει όλα τα αρνητικά στερεότυπα της γυναίκας που την ενδιαφέρει μόνο η εμφάνισή της, τα ρούχα, τα κοσμήματα. Βλέπει τον ανδρικό φίλο ως ανώτερο στην κοινωνική ιεραρχία και προσπαθεί να κερδίσει το σεβασμό τους, κοιτώντας αφιψηλού το ίδιο της το φίλο. Αρχίζει να μισεί οτιδήποτε girly και όλα της τα soft χαρακτηριστικά, οτιδήποτε ελαττώματα μας έχει πείσει η κοινωνία πως έχουμε. Το βλέπουμε αρκετά και στις εφηβικές ρομαντικές κομεντί, όπου η κακιά είναι συνήθως μία πολύ girly κοπέλα, είναι ένα blonde bimbo, πάρτε για παράδειγμα τη Regina George. Έχει μακριά ξανθά μαλλιά, ντύνεται στα ροζ, φοράει φούστες και τα κούνια. On Wednesdays we wear pink. What are you? I'm a mouse. Duh. Ενώ η πρωταγωνίστρια δεν είναι σαν τις άλλες κοπέλες. Η πρωταγωνίστρια είναι συνήθως καστανή, φοράει γυαλιά, διαβάζει βιβλία, δεν έχει πολλούς φίλους, είναι ντροπαλή, δεν την ενδιαφέρουν τα αγόρια. Συνήθως δίνεται πολύ απλά ή φοράει φαρδιά ρούχα, μουντά χρώματα. Bella, what do you think? Looks great. You said that about like the last five dresses, though. Οι ταινίες αυτές επικεντρώνονται στην ανδρική ματιά. Δεν είσαι σαν τις άλλες κοπέλες, γι' αυτό μου αρέσεις, τις λέει ο ωραίος του σχολείου. Αυτές οι πρωταγωνίστριες στο τέλος καταλήγουν να τα έχουν όλα. Έχουν glow up, το αγόρι των ονείρων τους, πηγαίνουν στο prom, ενώ συνήθως οι τυπικές, στερεοτυπικές girly κοπέλες δεν έχουν την κατάληξη που νόμιζαν πως θα έχουν. Δεν λέω σε καμία περίπτωση πως είναι λάθος αυτές οι teen drama ταινίες και σειρές, ίσα ίσα τις αγαπώ και σχολιασμό κάνουμε και προσπαθώ να τα βλέπω όλα με μια αντικειμενική ματιά. Είναι τοξικό να είσαι γύρω από Pick Me Girls γιατί σε κάνουν να νιώθεις άσχημα με sneaky τρόπο. Δεν θα σου πουν για παράδειγμα «Δεν μου αρέσει που φοράς μακιγιάζ». Θα σου πούν «Αχ, δεν ξέρω πως φοράς συνέχεια μακιγιάζ. Εγώ προτιμώ να είμαι φυσική». Έχουν αυτή την παθητική επιθετική συμπεριφορά. What do you like to do for fun? Mostly just playing stab, messing with my stab. Oh my god, they're so annoying. Mostly just playing Fortnite, you know, with the boys. It's fun, I'm not really into that stuff. You probably spend hours on your makeup, right? You wear so much makeup, like good for you. I could never, I literally could never, I'm too late. Δεν λέω ότι κάθε τέτοια συμπεριφορά είναι pick-me συμπεριφορά. Μπορεί όντως να το λένε και να το εννοούν. Αλλά καταλαβαίνεις από τον τόνο και από τον τρόπο που το λένε αν έχουν άλλες προθέσεις να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Να σου πούνε μέσα, εγώ είμαι καλύτερη από σένα γιατί εγώ είμαι φυσική, εγώ δεν βάφομαι, δεν χρειάζεται να βαφτώ. Και στους άντρες, όπως γνωρίζουμε και όπως βλέπουμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό και στο TikTok και στο Instagram, και παντού. Αρέσουν οι φυσικές γυναίκες, αυτές που δεν φοράνε πολύ μακιγιάζ. My skin is just naturally perfect. I could not spend hours a day trying to look good. Like, no. It's not a bad? Is it a bad thing? Oh, not at all. I mean, I just know that my guy friends like how I like never wear makeup. Θέλω να πω για κλείσμα πως καμία συμπεριφορά ή επιλογή δεν σε κάνει κατώτερο ή ανώτερο από τους άλλους. Να είσαι αυτό σου, να εκφράζεσαι όπως θέλεις και όπως πραγματικά σε κάνει χαρούμενη και χαρούμενο. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θέλω να ακούσω κάτω στα σχόλια τη δικιά σας γνώμη για όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!